Ένα σήμα του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου προς όλες τις λιμενικές αρχές έλυσε το μυστήριο για το μαύρο πολυτελές ταχύπλο που εκβράστηκε τα ξημερώματα στην ακτή του Καρτερού. Ο εντοπισμός του σκάφου σήμανε συναγερμό το πρωί στο λιμεναρχείο του Ηρακλείου υπό το φόβο ναυτικού ατυχήματος. Το μαύρο ταχύπλο εν μέσω θαλασσοταραχής έφτασε στην ακτή του Καρτερού με τα κύματα να το πετούν κυριολεκτικά στην παραλία. Ήταν ήδη εδώ ο φύλακας που επιβλέπει το μαγαζί και μου λέει: Έλα, μου λέει, έχει φέρει η θάλασσα ένα σκάφος εδώ. Εκεί έχει έρθει ο λιμενικός, έχει έρθει η αστυνομία. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω κάτι άλλο. Ήταν μετά η λιμενική εκεί, η αστυνομία. Εγώ αυτό σκέφτηκα στην αρχή, λέω μήπως ήταν. Γιατί στην αρχή μου λέει είναι τουρκικό, μου λέει το αυτό που. Λέω είναι τουρκικό, μπορεί να έχει έτσι τίποτα. Μετά την πρώτη έρευνα του λιμενικού και της αστυνομίας στη γύρω περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν ανθρώπων σε κίνδυνο, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης που συνδέει τον Καρτερό με τον κόλπο Όρνο στη Μύκονο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο, θεωρείται πιθανό να πρόκειται για σκάφος, η απώλεια του οποίου έχει δηλωθεί στην περιοχή ανοιχτά της Μυκόνου και των τουρκικών παραλίων. Πάνω στο σκάφος δεν βρέθηκαν ίχνη πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας είτε μεταφοράς κάποιου φορτίου. Στελέχη του λιμενικού στην αυτοψία που έγινε διαπίστωσαν ότι το σκήνι με το οποίο το πολυτελές ταχύπλο ήταν δεμένο είχε κοπεί. Πάρα πολύ και δεν το είχε αναζητήσει κανείς. Μακάρι να έχει φύγει από κάποιο λιμανάκι, να μην έχει συμβεί κάτι το κακό. Να έχει φύγει με τον αέρα. Αργά το μεσημέρι, οι λιμενικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένα μαύρο ταχύπλο με την ίδια περιγραφή αναζητεί το με επίγον σήμα προς τις λιμενικές αρχές από τις 15 Ιουνίου. Το ταχύπλο που χάθηκε ανοιχτά της Μυκόνου έπλε έκτοτε ακυβέρνητο στο Αιγαίο και κατέληξε στον Καρτερό, ενώ οι ιδιοκτήτες του το αναζητούσαν γύρω από τη Μύκονο και τα τουρκικά παράλια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, πρόκειται για συνοδευτικό σκάφος πολυτελούς γιότ που ήταν δεμένο στον όρμο Όρνος της Μυκόνου όταν το σκηνί με το οποίο ήταν δεμένο κόπηκε και άρχισε να παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα.